βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Καράογλου, καλημέρα σας. Καλό μήνα. Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Μπαρδούνια. Σε εσά, στου συνεργάτε σα, στου παιδού ακροατέ. Χαίρομαι που μα δίνει τη δυνατότητα να τα πούμε. Και εγώ. Και ελπίζω να είστε και γουρλεί. Είστε, από ό,τι ξέρω. Μα κάνετε ποδαρικό για τον Οκτώβριο. Όλοι οι συναδελφοί με προτιμούν όταν ξεκινάνε την νέα σεζόν. Επιδιώκω να με βγάλουν είτε τηλεφωνικά είτε με τηλεδιάσκεψη πλέον με τη διαδίκτυο, γιατί πραγματικά του θεωρούν ότι του φέρνουν γούρι. Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι εσεί τώρα εκπροσωπείτε μια μεγάλη περιοχή, η οποία φαίνεται και με την απόφαση της κυβέρνησης και με τη βοήθεια των Αμερικανών, σιγά σιγά μετατρέπεται η νύφη του Θερμαϊκού σε πρωτεύουσα ουσιαστικά οικονομικής ανάπτυξης, όχι μόνο της Ελλάδας, φαντάζομαι και των Βαλκανίων όλων. Και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, κύριε Μπαρδούνια, η θέση της Θεσσαλονίκης είναι τέτοια που πραγματικά μπορεί να διαδραματίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ενδοχώρα των Βαλκανίων. Είναι ένα λιμάνι το οποίο έτσι άμεσα βγαίνει στο Αιγαίο και μέσω των στενών του Σουέζ μπορεί να βγει σε όλο τον κόσμο. Έτσι μπορούν να περάσουν εύκολα τα καράβια από όλο τον κόσμο και να έρθουν από εκεί. Έχει μια ενδοχώρα πολλών εκατομμυρίων και αρκετών χωρών, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σκόπια, Σερβία, Μαυροβούνιο, όλοι αυτοί μπορούν να εξυπηρετηθούν από αυτό το μεγάλο λιμάνι, και ειδικά τώρα που βρίσκεται υπό ιδιωτική διαχείριση, έχει πουληθεί και το εκμεταλλεύονται ιδιωτικές εταιρείες, καταλαβαίνετε ότι προχωρούν πολύ πιο γρήγορα και έργα τα οποία πρέπει να έχουν γίνει πριν από 20 και 30 χρόνια και προχωρούν πάρα πολύ γρήγορα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να αναδείξουμε αυτόν τον γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό ρόλο της Θεσσαλονίκης. Αυτό γίνεται με πολλούς τρόπους και με μια σειρά σημαντικών έργων που είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε πρόκειται γρήγορα να ξεκινήσουν, αλλά και με τις παρουσίες με σημαντικών πολιτικών προσώπων, όπως ήταν αυτή που είχαμε εδώ του Υπουργού των Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κ. Πομπέου, που πραγματικά η παρουσία του εδώ έστειλε το μήνυμα σε όλους για το ενδιαφέρον που δείχνουν για τη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα για τη Βαλκανική, η υπερδύναμη του πλανήτη μας, οι ΗΠΑ. Ο κ. Πομπέο, από ό,τι ξέρω, υπέγραψε για κάποιες οικονομικές φύσεως συνεργασίες και συμφωνίες και δίνουν οι Αμερικανοί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενέργεια. Και εσείς, επειδή είστε υπουργός όχι Μακεδονίας και Θράκης, λοιπόν, ενδιαφέρονται πάρα πολύ να αναπτύξουν την Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα και να μετατρέψουν όλο αυτό το κομμάτι εκεί σε ενεργειακό κόμβο, που σημαίνει θα αυξήσεις και την ίδια σου την ασφάλεια έναντι αυτών που επιβολεύονται τη χώρα σου. Ακριβώς. Να θυμίσω ότι είναι στη διαδικασία εξέλιξης για την πώληση τα δύο λιμάνια της Βορειοελλάδος, τα άλλα δύο λιμάνια, η Αλεξανδρούπολη και η Καβάλα. Πρόσφατα ανακοινώθηκε, χθες συγκεκριμένα ανακοινώθηκε, δόθηκε μια μικρή παράταση 16 του μηνός, πήγε νομίζω η προθεσμία για την υποβολή των οικονομικών προτάσεων για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και 23 πήγε για το λιμάνι της Καβάλας. Οι Αμερικάνοι πράγματι δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον και για τα δύο λιμάνια. Γιατί το συνδυάζουν και με τις δεξαμενές υπόγειας τοποθέτησης του φυσικού αερίου, το οποίο θα φέρνουν από Ανατολή και θα αποθηκεύεται στις υπόγειες αυτές δεξαμενές και στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί πραγματικά η περιοχή μας να αναβαθμιστεί και να γίνει ένα σταυροδρόμι των αγωγών της ενέργειας του φυσικού αερίου. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, σε συνδυασμό με τους άλλους αγωγούς που ήδη υπάρχουν. Και βεβαίως μέσα από την Βόρεια Ελλάδα, μέσα από την Μακεδονία και τη Θράκη, να διακλαδώνονται οι αγωγοί και να πηγαίνουν και προς τα πάνω και στις χώρες της Βαλκανικής αλλά και στις χώρες της Ευρώπης. Αλλά βεβαίως αυτό σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ακόμη περισσότερο και από εθνικής πλευράς ο χώρος ο δικός μας, μια που η παρουσία των Αμερικάνων, οι οποίοι θα έχουν και μια ισχυρή βάση στην Αλεξανδρούπολη, θα είναι ένα κομβικό γεγονός. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι τώρα ότι, εντάξει, λίγο πολύ στη Μακεδονία υπάρχει στους νομούς της Μακεδονίας γίνεται μια σημαντική προσπάθεια να γίνουν επενδύσεις, να ανέβει το βιωτικό επίπεδο. Εκεί που θέλει λίγο συζήτηση και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι όντως υπάρχουν πρωτοβουλίες. Τι γίνεται με τη Θράκη, γιατί μου έλεγε ένας συνάδελφός σας, βουλευτής του κόμματός σας από τη Θράκη, ότι η οικονομία, η ανάπτυξη είναι το κλειδί που ηρεμεί τα πάντα. Για να δούμε λοιπόν, εκεί στη Θράκη υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες δράσεις αυτή τη στιγμή που μπορούν να μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο αισιόδοξοι, κύριε Υπουργέ?
εκτός από από αυτά που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή την αξιοποίηση μέσω του ιδιωτικού τομέα του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης αλλά και του λιμανιού της Καβάλας, υπάρχουν κάποια άλλα μεγάλα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Για παράδειγμα, ο κάθετος οδικός άξονας Αλεξανδρούπολη-Οριστιάδα είναι ο δρόμος που θα συνδέει την Καβάλα με τη Δράμα, είναι η αναβάθμιση των χερσαίων περασμάτων της χώρας, αλλά στέκομαι ιδιαίτερα σε μια πολύ σημαντική απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έρχεται υποβοηθητικά να καταγράψει, να αναδείξει και να προτείνει και λύσεις για τα προβλήματα της οικονομικής ανάπτυξης που αφορούν τη Θράκη. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Ήδη, όπως ξέρετε, την προηγούμενη Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, αντιπροσωπεία της Διακομματικής Επιτροπής βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη, καταρχήν την Παρασκευή, στη συνέχεια το Σάββατο στην Κομωτινή και την Κυριακή. Υπό την κυρία Μπακογιάννη, αυτή η επιτροπή. Κυρία Μπακογιάννη και με εκπροσώπηση και από τα άλλα κόμματα. Συναντήθηκε με όλους τους φορείς, κατέγραψε τις προτάσεις της. Βέβαια, δεν έχει τελειώσει αυτό. Εγώ είμαι σε επαφή με την κυρία Μπακογιάννη και την επόμενη εβδομάδα που θα είμαι στην Αθήνα θα φροντίσω να έχω και μια συνάντηση μαζί της, να κουβεντιάσουμε και να καταφέρω και εγώ τις δικές μου προτάσεις, έτσι ώστε είναι πολύ σημαντικό οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας για μια συγκεκριμένη περιοχή που έχει πολλούς λόγους να ενισχυθεί, έτσι να καταλήξουν κάπου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα. Και ελπίζω να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να καταλήξουν κάπου ομόφωνα, γιατί θεωρώ ότι η Θράκη, η οποία είναι μια κριτική περιοχή που υπάρχουν χίλιοι δυο λόγοι να ενισχυθεί, πρέπει να ενισχυθεί και πρέπει να καταλήξουμε όλα τα πολιτικά κόμματα έτσι ώστε γρήγορα και αποφασιστικά να προχωρήσουν οι ενέργειες εκείνες που πρέπει για την αναβάθμιση της οικονομίας της Θράκης, άρα την αναβάθμιση συνολικά της περιοχής. Μάλιστα. Θέλω λίγο να πάμε τώρα στην πανδημία του COVID-19. Χθες ο κ. Τσόδρας λιγάκι έτσι μας ταρακούνησε πάλι, λέγοντας ότι εντάξει, είναι άσχημη η εξέλιξη, αλλά και η Αθήνα δεν πάει καθόλου καλά. Για να δούμε καταρχήν πώς πάτε στη δική σας περιοχή. Μας πείτε και το μυστικό, πώς κατάφερε η Θεσσαλονίκη και έλεγξε τα πράγματα. Γιατί είχατε προβλήματα, αλλά πάτε πολύ καλύτερα σε σχέση με εμάς εδώ στην Αθήνα. Ναι. Εμείς τα αντιμετωπίσαμε στις αρχές του καλοκαιριού από τρία συγκεκριμένα γεγονότα. Έτσι, είχαμε συρροή κρουσμάτων. Είχαμε τον περίφημο γάμο στο Αμπέλο και στις Θεσσαλονίκες. Είχαμε το γυροκομείο στο Ζεστοχώρι. Και είχαμε και τα πιτσόμπαρα στη Χαλκιδική. Που ξέρετε, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική το καλοκαίρι είναι ένα πράγμα που φουντώσαν τον κορονοϊό. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι υπήρξε μια προσαρμογή και ένα σεβασμό των συμπολιτών μου στα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Πράγματι, το τελευταίο διάστημα είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και μάλιστα η μελέτη, η οποία γίνεται, η έρευνα που γίνεται και είναι συνεχώς εξέλιξη από το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που αφορά τα λίμματα, την επεξεργασία των λιμάτων όπου διαπιστώνουν υπολείμματα του κορονοϊού, δείχνει ότι πραγματικά υπάρχει μια πολύ σημαντική πτώση. Και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, με την έννοια ότι, για παράδειγμα, χθες τα 300, δεν θυμάμαι, 350 ήταν, νομίζω 350 κρούσματα, και η Θεσσαλονίκη είχε μόνο 12, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν προτείνω που κάναμε εμείς, να κάνει και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, ειδικά η Αθήνα, η Αττική, που περνάει αυτό το διάστημα μια έτσι έντονη περίοδο, να ακολουθήσει τις οδηγίες των ειδικών, να σεβαστεί τους γιατρούς και τους λοιμοξιολόγους. Δεν είμαστε εμείς τα πολιτικά πρόσωπα ειδικοί, απλώς εμείς ακούμε τις οδηγίες των ειδικών και αυτή είναι η σοφία του Κυριάκου του Μητσοτάκη, της κυβέρνησής του, που ακολούθησε τις οδηγίες των ειδικών. Ό,τι μας λένε αυτοί οι άνθρωποι που είναι επιστήμονες, που είναι εξειδικευμένοι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και αυτό προτρέπουμε, παρακινούμε στους πολίτες να το κάνουν. Αν σεβαστεί ο καθένας τα μέτρα και τις οδηγίες που μας δίνουν οι ειδικοί, μάσκα, κοινωνική απόσταση, προσοχή στις μετακινήσεις και στις επαφές, νομίζω ότι θα το ξεπεράσουμε όλοι μαζί, έτσι, ενωμένοι, δυνατοί, θα βγούμε από τη μάχη αυτή. Μου δώσατε μία πάσα για να σας ρωτήσω το επόμενο. Ο κ. Μητσοτάκης, καθώς στο Υπουργικό, ουσιαστικά είπε στους υπουργούς, παιδιά, σταματήστε τώρα τα μεταξύ σας κάποιοι να με ρίχνετε ευθύνες ένας τον άλλον, ή μαζί κερδίζουμε ή μαζί χάνουμε. Λογικό και αυτονόητο. Λογικό. Η αλήθεια είναι όμως ότι για να φτάσει ο Πρωθυπουργός να κάνει τέτοια επισήμανση σημαίνει ότι έχουν βαρέσει κάποια καμπανάκια σε αυτόν. Και θα ήθελα να ρωτήσω, μήπως τελικά θα έπρεπε έτσι να είχατε δει σαν κυβέρνηση λίγο πιο καλύτερα το συντονισμό ανάμεσα στα Υπουργεία, δηλαδή εσωτερικών και παιδείας κάποιες φορές ή δημόσιας τάξης και μεταναστευτικής πολιτικής.
Καταρχήν να πω ότι από την πλευρά όλων των συναδέλφων στην κυβέρνηση υπάρχει η καλύτερη των διαθέσεων να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και δεν υπάρχουν προσωπικά δοβλέτια και δεν υπάρχουν προσωπικές έρηδες. Από εκεί πέρα μπορεί πολλές φορές από την ταχύτητα του παραγόμενου κυβερνητικού έργου να υπάρχουν κάποια ζητήματα, έτσι, κάποιες αστοχίες ή κάποια έλλειψη συνεννόησης. Όλα αυτά με καλή θέληση ξεπερνιούνται. Και αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό είναι το σημαντικό. Όλοι για έναν και ένας για όλους. Είμαστε μια ομάδα συνολικά. Όλοι μαζί λοιπόν θα πετύχουμε, όλοι μαζί θα αποτύχουμε. Δεν θα μπορέσει να βγει κάποιος νικητής και να πει άγω το Υπουργείο μου πήγα καλά. Εντάξει, αν βουλιάζει η χώρα, τι θα πω εγώ, ότι πήγαμε καλά εδώ και δεν είχαμε πρόβλημα. Προφανώς είμαστε μια συλλογικότητα. Είμαστε ένα σχήμα το οποίο πρέπει να διαχειριστεί τις τύχες της χώρας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, την πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη χώρα. Οφείλουμε λοιπόν όλοι με τη συνεργασία, ακούγοντας πάνω απ' όλα όλους, τον ελληνικό λαό, την κοινωνία, τους φορείς του, τους ειδικούς όπου χρειάζεται, τους επιστήμονες, να παράξουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το καλό της χώρας, για το καλό όλων μας. Σαφέστατα και είμαι υπέρμαχος της λογικής της ομάδος. Αυτό είπε χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχει απόλυτο δίκιο. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Καράγλου. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το θέμα των καταλήψεων. Και μάλλον πριν πάω σε αυτό, έχω ένα μήνυμα εδώ με αφορμή αυτά που είπατε από μια φίλη ακροάτρια και λέει: όταν άνοιξα τα σύνορα χωρίς έλεγχο, δεν άκουσαν όμως τους ειδικούς. Δεν άνοιξαν τα σύνορα χωρίς έλεγχο. Απλώς να σας πω τι έγινε, έτσι. Όταν άνοιξαν τα σύνορα στις 15 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, τα Χερσαία σε πρώτη φάση, δεν ήταν το κλίμα και ο κορονοϊός τόσο έτσι ανεβασμένος στις γειτονικές χώρες. Όταν διαπιστώσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα, κλείσαν τα σύνορα. Και εγώ θέλω να μεταφέρω την εικόνα που έπαιρνα εδώ από τους συμπατριώτες μου στην Μακεδονία και τη Θράκη. Γκρινιάζαν γιατί δεν ανοίγαν τα σύνορα. Γιατί, για παράδειγμα, σας λέω ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει 13 χερσαία περάσματα, 13 σημεία που μπορεί να περάσει κάποιος τουρίστας, και είχαμε ανοιχτό μόνο ένα, μόνο τον Προμαχώνα. Και αν κάποιος ήθελε να έρθει από οπουδήποτε ήθελε να έρθει, έπρεπε να περάσει μόνο μέσω Προμαχώνα. Με τις άλλες χερσαίες πύλες γινόταν διακίνηση εμπορευμάτων, κάτι που δεν σταμάτησε ποτέ. Εισαγωγές, εξαγωγές. Αλλά σε επίπεδο τουρισμού, μόνο από τον Προμαχώνα. Και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, ενώ φέτος εκτιμούσαμε, λέγαμε ότι θα είναι μια καλή χρονιά για τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί το 80% των τουριστών μας είναι χερσαίοι τουρίστες, έρχονται ο δικός δηλαδή οι τουρίστες, είναι από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Τελικά είχαμε μια δύσκολη χρονιά, γιατί ακριβώς τα σύνορα ήταν κλειστά και λειτουργούσε μόνο ο Προμαχώνας, και εκείνο με τεστ, το οποίο έπρεπε να έχει γίνει έως 72 ώρες πριν την άφηξή του. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο ήταν γενικό. Η κυβέρνηση προσπάθησε να το χειριστεί όσο καλύτερα μπορούσε. Καταλαβαίνετε ότι υπήρξαν πάρα πολλοί περιορισμοί και από χώρες οι οποίες κουβαλούσαν πολύ τουρισμό στη χώρα μας, έτσι, από Ρωσία ήταν κλειστά τα σύνορα, δεν ήρθαν ποτέ, από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το ίδιο. Υπήρχαν πολλά προβλήματα. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Ας ελπίσουμε ότι ως τα τέλη του χρόνου, αρχές του επόμενου, θα έχουν ανακαλυφθεί, θα έχουν κυκλοφορήσει τα εμβόλια, τα φάρμακα, τέλος πάντων, για να χαμογελάσει η ανθρωπότητα και να αρχίσει και πάλι να επανέρχεται σε μια κανονικότητα, σε μια φυσιολογική ζωή όπως είχαμε μέχρι πριν από ένα χρόνο. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.